Προηγούμενες ημέρες φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωεκλογές από το Λύκειο των Κρινίδων στην Καβάλα. Μια εκδήλωση που είχε ως καλεσμένους τους ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Στέλιο Κυμπουρόπουλο αλλά και Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ήταν η πιο ευχάριστη και η πιο ενδιαφέρουσα εμπειρία που είχα τους τελευταίους μήνες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αρετή Κότση και τον κύριο Κωνσταντίνο Φουντανόπουλο, τους δύο διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση του Σχολείου των Κρινίδων και του Σχολείου του Γιάλ Χρυσούπολης, γιατί τα παιδιά πραγματικά έβαλαν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι απάντησαν σε ερωτήσεις του τύπου τι είναι αυτό που σας αρέσει και τι είναι αυτό που σας δυσαρεστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτό που θέλετε να προχωρήσουμε και τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξουμε. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και τι είναι αυτό που νομίζετε ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μαζί ανταλλάξαμε απόψεις, άκουσαν πληροφορίες, μου έδωσαν πολλά ερεθίσματα για τα οποία δεν θα τα βάλω απλώς στις βαλίτσες μου, αλλά θα τα καταγράψω και στις ιδέες για τις επόμενες κινήσεις μου. Ήταν νομίζω από τις πιο διαδραστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο διευθυντές των σχολείων που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδήλωση φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Δεν μου ξανατύχει αυτό. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και βεβαίως έχουμε ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Γραφείο στην Αθήνα. Θα ενημερωθούν και οι Βρυξέλλες. Καταρχήν, εγώ καταγγέλω γιατί δεν καλέστησαν και οι άλλοι τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και οι 8, γιατί αυτό είναι και αθέμητος ανταγωνισμός στο ψηφοδέλτιο. 8 είναι. Αλλά δεν μου έχει ξανατύχει. Πραγματικά δεν ξέρω αν η διευθύντρια του σχολείου είναι κομματάρχης ή θέλει να γίνει κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επικοινωνούν οι μαθητές και οι καθηγητές με τους ανθρώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα είχα κανένα θέμα. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Μα κανένα. Αν ήταν η κυρία Σπυράκη μόνη της και μιλούσε μαζί με άλλους παράγοντες. Ή ο κύριος Νίκος Παπανδρέου ή ο κύριος Παπαδάκης από το ΚΚΕ έχουν τη σοβαρότητα, το κύρος και την ευγένεια να προστατέψουν το θεσμό για να μην κάνουν προεκλογικό παιχνίδι. Με τους τέσσερις που έβαλαν όμως, αυτό είναι η κομματική φιέστα της Νέας Δημοκρατίας σε δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο χώρο. Εμείς απευθυνόμαστε παντού. Μπράβο. Κάποιοι αποδέχονται, κάποιοι δεν απαντούν. Τελικός αποδέκτης. Τα σχολεία δεν χρωματίζονται. Να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς ακούγεται. Κάποια δημοσιεύματα φυσικά τα διαβάσαμε. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πνεύμα και το ύφος και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούνται. Εμείς είμαστε ένα σχολείο χωρίς χρώμα. Τα σχολεία δεν έχουν κομματική ταυτότητα, ούτε χρωματίζονται.